Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ, που θέλουμε να ακουστούν τα αιτήματά μας και για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια της κινητοποίησης για αύριο Τρίτη, 16 του μήνα. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα από όλα τα καταστήματα του κλάδου, αλλά όχι μόνο από αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, οι οποίοι και εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά και πανελλαδικά, στηρίζουν, συμπαραστέκονται στην προσπάθεια αυτή και σε πολλά μέρη κιόλας κλείνουν μαζί με την εστίαση. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, θεωρούμε, λόγω ότι τα προβλήματα είναι για όλους και πάρα πολλά από αυτά που συζητάμε και θα συζητήσουμε ισχύουν για περισσότερο για όλους τους κλάδους και λιγότερο μόνο για την εστίαση. Εμείς σήμερα εδώ θα μιλήσουμε για το δικό μας κλάδο, για την εστίαση. Εξ αρχής η εστίαση είχε πει ότι είναι κατά του διαχωρισμού. Όμως δεν είμαστε υγειονομικοί για να κρίνουμε τα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο κορονοϊός και προσπαθούμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τα υγειονομικά μέτρα που υπάρχουν κατά καιρούς, να τα σεβόμαστε και να τα τηρούμε. Οι έλεγχοι καθημερινά ασταμάτητα στον κλάδο, γύρω στους 96.000 πρόσφατα, όμως άμα δούμε τα νούμερα της παραβατικότητας πάνω σε αυτό, είναι κάτω του 1%. Στον κλάδο μας. Οπότε αυτό αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κλάδου και την προσπάθεια του να τηρήσει όλα αυτά τα υγειονομικά μέτρα για το καλό όλων των συνανθρώπων μας. Δυστυχώς, εργαλειοποιήθηκε από το κράτος και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα σαν μοχλός πίεσης, βάζοντάς μας στη μέση να κάνουμε το ρόλο άλλων. Δεν μπορούμε να είμαστε χωροφύλακες, γιατροί, λογιστές ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθώντας καθημερινά να αποδείξουμε στους αμέτρητους ελέγχους ότι δεν είμαστε κακοποιοί και εγκληματίες. Τα υπέρογκα πρόστιμα που έχουν μπει, περισσότερο θεωρούμε ότι είναι εισπρακτικά μέτρα παρά υγειονομικά. Αύριο Τρίτη, όλα τα καταστήματά μας θα μείνουν κλειστά συμβολικά για μία μέρα, για ένα 24ωρο. Κλείνουμε για μία μέρα για να μην κλείσουμε τελείως. Θα παραδώσουμε το κείμενό μας με τα αιτήματά μας σε τοπικούς φορείς και Δήμο, Περιφέρεια, και όπου αλλού χρειαστεί, όπως καθώς και στους βουλευτές του νομού μας. Τα έγγραφα που θα παραδοθούν αύριο, που σας έχουν αποσταλεί, είναι μία δημοσκόπηση που κάναμε πρόσφατα, ήταν τέλος του Οκτώβρη, για τον κλάδο της εστίασης, από την εταιρεία την ΑΛΚΟ, η οποία αποδεικνύει το τι ποσοστό του κλάδου μας έχει βοηθηθεί και πόσο πολύ έχει βοηθηθεί μέχρι σήμερα. Επίσης, υπάρχουν άλλες δύο έρευνες, οι οποίες δείχνουν τα ποσά που έχει πάρει ο κλάδος και πόσοι από τον κλάδο έχουν καταφέρει να τα πάρουν. Αυτό αποδεικνύει ότι η εστίαση δεν έχει στηριχθεί όπως παρουσιάζεται και η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα και συζητείτε. Γιατί όχι περισσότερες μέρες? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το εργαζόμενο προσωπικό που έχει ανάγκη κάθε μεροκάματο. Επίσης, δεν είναι ο σκοπός μας να τιμωρούμε εντός εισαγωγικών τους πελάτες μας και να περάσουμε αυτή τη λογική. Ο σκοπός μας είναι να περάσουμε το μήνυμα του προβλήματος και του μεγέθους του προβλήματος που υπάρχει και να μπορέσουμε όλοι μαζί να βρούμε μια λύση για την επόμενη μέρα, γνωρίζοντας ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θέλουμε να βγούμε όλοι μαζί από αυτό και αν δεν υπάρξει άμεση στήριξη, δυστυχώς θα υπάρξουν απώλειες. Απώλειες και επιχειρήσεων και εργαζόμενου δυναμικού. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε και γι' αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό. Θα σας ενημερώσω για κάποια από τα αιτήματά μας και να σας εξηγήσω για ποιο λόγο έχουμε επιλέξει αυτά. Οι κατηγορίες των αιτημάτων μας χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, οι οποίες είναι, η μία είναι τα μέτρα που έχουν σχέση με τον κορονοϊό, που χρειάζεται να βρεθούν άμεσες λύσεις. Και δεύτερον, υπάρχει και η κατηγορία των μέτρων και των δομικών αλλαγών που χρειάζεται η εστίαση για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να φτιαχτεί σωστά ο κλάδος όπως θα έπρεπε να είχε γίνει, ώστε να μπορέσει να αποφέρει καλύτερο αποτέλεσμα και στον τουρισμό και στις επιχειρήσεις μας, στους εργαζομένους και σε όλη τη χώρα. Η πρώτη κατηγορία είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία είναι αυτά που ζητάμε να βοηθηθούν και να γίνουν άμεσα.
Η αναπροσαρμογή των προστήμων και η μετατόπιση τους στους παραβάτες είναι μία λύση, διότι από τη στιγμή που μας ζητείτε να κάνουμε ρόλους άλλων πέρα από τη δουλειά μας, που εμείς είμαστε εστιατόρες, δεν θεωρούμε λογικό το να υπάρχουν υπέρογκα ποσά και 15ήμερα κλεισίματα των επιχειρήσεών μας, κάθε μέρα να ζούμε με αυτή την αγωνία για το αν θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε από την επιχείρησή μας, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε ένα ρόλο που δεν είναι ο δικός μας. Η μεταβολή της επιστρεπτέας σε μη επιστρεπτέα θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει, διότι οι επιστρεπτέες που έχουν δοθεί, 7 στον αριθμό, ήταν κατά βάση για μέχρι το Μάρτιο του 2021. Από το Μάρτιο του 2021 και μετά δεν υπάρχει καμία στήριξη για τον κλάδο και για τους περισσότερους από όσο γνωρίζουμε. Και μάλιστα από τις δημοσκοπήσεις και από τις έρευνες που θα δείτε, η εστίαση κατάφερε να προσεγγίσει 3 με 4 από αυτές κατά βάση και όχι την πλειοψηφία τους. Απαραίτητη η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην πιθανή συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές. Από την πρώτη στιγμή, προσπαθώντας με τηλεδιασκέψεις και με συναντήσεις και με δηλώσεις που έχουμε κάνει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, είτε στο πώς θα βγουν τα μέτρα, τα υγειονομικά, είτε τα μέτρα στήριξης, ώστε να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα για όλες τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους, καθώς εννοείται να στοχεύσουμε και περισσότερο στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Η επιδότηση του ενεργειακού κόστους και το ενίκιο είναι ένα σημαντικό επίσης κομμάτι, το οποίο το έχετε δει ότι ήδη ξεκίνησε από στα νοικοκυριά. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια αύξηση 100% στο ενεργειακό κόστος και προβλέπεται να πάει έως και 300%. Στον κλάδο μας το ενεργειακό κόστος ήταν ήδη μεγάλο και αυτή τη στιγμή ήδη από το καλοκαίρι έχει διπλασιαστεί και συνεχίζει να ανεβαίνει. Αυτό το κόστος υπολογίζεται από 1.000 έως 3.000-4.000 ευρώ το μήνα ανά επιχείρηση, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο δεν μπορεί και αυτό να το αναλάβει στις πλάτες του αυτή τη στιγμή ο κλάδος. Όσο για το θέμα του ενοικίου, ήταν λίγο πολύ το μοναδικό ουσιαστικό μέτρο στήριξης που βοήθησε όλα τα καταστήματα και από τη στιγμή που με κρατική εντολή αυτή τη στιγμή πάνω περίπου από το 50% του πελατολογίου που μπορεί να εισέλθει στο μαγαζί δεν μπορεί να εισέλθει, θα πρέπει ανάλογα να υπάρχει και ένα ποσοστό στήριξης πάνω σε αυτό για να μπορέσει να ισορροπηθεί ο τζίρος και η ζημία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η επιδότηση εργοδιοκτικών εισφορών θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην αυξηθεί η ανεργία. Είμαστε υπέρ της επιδότησης της εργασίας και όχι της ανεργίας. Γι' αυτό δεν μιλάμε για τις αναστολές. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με πτώση από 20 έως 50% τον τελευταίο μήνα στα καταστήματά μας και όσο θα χειροτερεύει ο καιρός θα αυξηθεί και άλλο δυστυχώς αυτό το ποσοστό έτσι όπως το υπολογίζουμε. Οπότε το εργατικό δυναμικό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να παραμείνει δίπλα μας και να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε και μακάρι και να το αυξήσουμε. Όμως, με τόσο υψηλές εργοδοτικές εισφορές υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα πρέπει να βοηθηθεί για να μπορέσει να στηριχθεί ο εργαζόμενος και οι επιχειρήσεις και όλες αυτές οι οικογένειες που αυτή τη στιγμή τρέφονται από τον κλάδο. Η απαλλαγή της καταβολής των δημοτικών τελών είναι ένα μέτρο που επίσης θα βοηθήσει πάρα πολύ τις μικρές επιχειρήσεις κατά τόπους και εδώ και στον τόπο μας. Επίσης, η μείωση στο ΦΠΑ που ζητάμε είναι κάτι το οποίο το ζητάγαμε και από πριν και για θέματα ανταγωνιστικότητας με τις άλλες χώρες και με το τουριστικό προϊόν που θέλουμε να προωθήσουμε, αλλά είχε προαναγγελθεί κιόλας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης στη ΔΕΘ από τον κύριο Πρωθυπουργό για κάποιους μήνες ότι ο χαμηλός συντελεστής θα μειωνόταν σαν μέτρο στήριξης για αυτές τις αυξήσεις των πρώτων υλών και της ενέργειας και όλες τις υπόλοιπες που έχουν δοθεί. Πράγμα που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων ή νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες με εκείνες του 2021 θεωρούμε του 2020, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες να συζητηθούν και να υλοποιηθούν. Από τη στιγμή που έχουμε μια εικόνα που σας έχουμε επίσης καταθέσει σε μια έρευνα, η πτώση τζίρου
της εστίασης και η ζημία για το 2020 υπολογίζεται στα 2,5 δις για το 2020 και αυτή τη στιγμή έχοντας την εικόνα των πρώτων τριών τριμήνων και έχοντας υπολογίσει το τέταρτο τρίμηνο υπολογίζεται ότι επίσης η ζημία για το 2021 είναι 1,5 δις σίγουρα, μπορεί και περισσότερο. Άρα αυτό το τεράστιο ποσό που υπάρχει ζημία στον κλάδο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτά είναι τα μέτρα που ζητάμε για άμεσα για να μπορέσει να επιβιώσει ο κλάδος και οι εργαζόμενοι του και όλοι οι κλάδοι που συνεργάζονται με την εστίαση προσεχώς για τον χειμώνα που έρχεται μπροστά μας, που όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολος είναι. Αλλά υπάρχουν και κάποια μακροπρόθεσμα μέτρα που γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε και τα αναφέρουμε, που είναι ότι αυτή τη στιγμή η εστίαση πρέπει να συζητάει με όλα τα Υπουργεία του κράτους. Υπάρχει πολύ δύσκολη δυσκολία στην επικοινωνία και στην υλοποίηση όποιων αλλαγών χρειάζεται για να δουλέψει πιο σωστά ο κλάδος. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε είτε μια ειδική γραμματεία εστίασης, είτε το επιμελητήριο εστίασης που θα μπορέσει να κατευθύνει τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους, ώστε να μπορέσουν να συνεννοούνται πιο εύκολα με το κράτος και σε αυτές τις αλλαγές που χρειαζόμαστε. Η επίλυση του εργατικού κόστους του εργοδοτικού είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο μας ενδιαφέρει να μπορέσει να λυθεί και να μπορέσει να ορθοποδήσει σωστά η εστίαση και να αυξήσει ακόμα περισσότερα τους εργαζομένους τους. Και εννοείται υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα που χρειάζεται για εξορθολογισμό του κλάδου με δομικές αλλαγές. Αυτά είναι που μπορούν να γίνουν σε δεύτερη φάση, αλλά εμείς με κάθε ευκαιρία θα καθόμαστε και θα τα αναφέρουμε εδώ. Αναφερθήκατε σε μία δημοσκόπηση που αφορά κυρίως πόσα χρήματα και πόσες ενισχύσεις έλαβε η εστίαση. Η δημοσκόπηση αυτή είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε κάποια στοιχεία τοπικά εδώ για τις επιχειρήσεις. Τι ποσοστό επιχειρήσεων συμμετείχε στις επιδοτήσεις, τις τελευταίες, μη τις τελευταίες κλπ. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ποια είναι η συνεργασία τελικά της εστίασης με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί ακούμε και τον Υπουργό, τον κύριο Κιολιάδη, ο οποίος σας χαρακτηρίζει αχάριστος ως κλάδο. Τι απαντάτε, έδωσε μια απάντηση η εστίαση κρίση στην οποία ανήκετε, αλλά θέλω και τη δική σας άποψη εδώ ως σύλλογο. Για την δημοσκόπηση που αναφέρατε, αυτή έγινε με προσπάθεια πρωτοβάθμιων συλλόγων. Την κάναμε με την εταιρεία ΑΛΚΟ, όπως σας προανέφερα, και είναι πανελλαδική. Τα στοιχεία που φέρονται, που αναφέρονται και φαίνονται, είναι πανελλαδικά. Γνωρίζουμε, αλλά χωρίς δημοσκόπηση, έχοντας δει κάποια στοιχεία εδώ για τα τοπικά δεδομένα. Τοπικά εδώ η εστίαση βοηθήθηκε γύρω στο 20% της εστίασης που μπόρεσε να μπει στο πρόγραμμα της περιφέρειας, καταστήματα που μπορέσανε να μπουν. Και μάλιστα, όπως αποδεικνύεται και από τη δημοσκόπηση, εξίσου συμβαίνει το ίδιο και τοπικά, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ακόμα των επιχειρήσεων αυτών δεν έχει πάρει αυτά τα χρήματα. Που υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα για το πρόγραμμα της περιφέρειας ήταν αποζημίωση για το πρώτο lockdown του πρώτου τριμήνου του 2020. Δεν ήταν ούτε για το δεύτερο, για το τελευταίο τρίμηνο του 2020, ούτε για οτιδήποτε για το 2021. Τα προγράμματα επανεκκίνησης και παγίων υπήρξε ένα μεγαλύτερο ποσοστό που μπόρεσε να τα προσεγγίσει, αλλά πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έμεινε απ' έξω και όπως σας προαναφέραμε, τις επιστρεπτές δεν μπόρεσαν να τις προσεγγίσουν όλοι. Υπολογίζεται ένα 25% του κλάδου ότι δεν έχει βοηθηθεί καθόλου με καμία από αυτές τις προαναφερόμενες προσπάθειες. Οπότε τα υπόλοιπα που συζητάμε, μιλάμε για το 75% του κλάδου, που από αυτό το κάθε ποσοστό που μιλάμε έχει πάρει ή δεν έχει πάρει κάποια. Εννοείται ότι η οριζόντια γραμμή που είχε βγει για κάποια από αυτά τα προγράμματα είχε κάποιες ανισότητες που εμείς τις είχαμε προαναφέρει. Θεωρούμε ότι πιθανόν να σπαταλίστηκαν και κάποια χρήματα σε λάθος διαχείριση που θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει πολύ καλύτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο κιόλας επισημάνουμε και ξαναλέμε ότι πρέπει να έχουμε συμμετοχή σε αυτές τις αποφάσεις ώστε να μπορέσουμε να είναι πιο δίκαιες στο μέλλον. Το δεύτερο ερώτημά σας, υπενθυμίστε μου.
Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Η δημοσκόπηση ήταν η απάντηση στον κύριο Γεωργιάδη. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή βλέπουμε μια στρέβλωση και μια προσπάθεια να δείξουν ότι η εστίαση έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη και πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν αυτές οι έρευνες που σας καταθέσαμε και η δημοσκόπηση που θέλουμε να τα αναδείξετε όσο είναι εφικτό, για να φανεί στον κόσμο η αληθινή εικόνα, η οποία είναι αυτή που σας λέμε. Πολύ πρόχειρα να σας δώσω μια ιδέα. Η εστίαση, όπως σας είπα, είχε υπολογιστεί γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια ότι ήταν η ζημιά της. Θεωρητικά στηρίχθηκε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, τα οποία όμως το 1 δισεκατομμύριο ήταν η στήριξη προς τους εργαζομένους. Δίκαια, καλά έγινε, αλλά δεν ήταν η στήριξη των επιχειρηματιών, ήταν των εργαζομένων. Και από το 1 δισεκατομμύριο που περισσεύει από τη στήριξη, υπολογίζεται με την επιστροφή των επιστρεπταίων, που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ο μέσος όρος ότι είναι το γύρω στο 33%, ότι περισσεύουν γύρω στα 550 εκατομμύρια για όλη την εστίαση στη χώρα. Δηλαδή, 80.000 επιχειρήσεις να μοιραστούν αυτό το ποσό, που βγαίνει γύρω στα 4.000 ευρώ το έτος σαν αποζημίωση για τους 8 με 10 μήνες που ήταν κλειστή η εστίαση, και συν όλα αυτά τα μέτρα που δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε κανονικά μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνετε, το 4.000 ευρώ για μια οικογένεια, μια επιχείρηση, με όλες αυτές τις αυξήσεις πρώτων υλών, ενέργειας και όλη τη ζημία που υπάρχει, θεωρούμε ότι είναι μηδαμινό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι τους. Όπως προανέφερε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, σκοπός μας είναι η σωστή πληροφόρηση και γι' αυτό έγιναν και οι έρευνες, να είναι αξιόπιστες αποδείξεις, να έχουμε και τεκμηριωμένες θέσεις. Και αυτό που ζητάει η εστίαση είναι, σίγουρα δεν ζητάμε δανεικά, σίγουρα δεν ζητάμε χρήματα, έτσι μας ήρθε. Ζητάμε ένα υγιές περιβάλλον, να μπορούμε να δουλέψουμε, να παράγουμε θέσεις εργασίας, να παράγουμε χρήματα, να μπορούμε να συνεισφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο και να μπορούμε να αποπληρώσουμε και ό,τι υποχρεώσεις έχουμε. Σίγουρα, λοιπόν, ο σκοπός μας είναι αυτός, και αυτό που απαιτούμε είναι η θέση που μας ανήκει σαν κλάδος και να αποκαταστήσουμε και την αξιοπρέπειά μας. Η πτώση τζίρου που έχουμε δει έξτρα από αυτά που συζητάγαμε υπολογίζεται από 20 έως 50% τις τελευταίες εβδομάδες από αυτά που έχουμε δει. Εμείς έχουμε βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση με φίλους, γνωστούς, θαμώνες, συγγενείς που πρέπει να κάνουμε αυτή την επίβλεψη και με όλο αυτό το άγχος που υπάρχει για τα μεγάλα πρόστιμα και κλεισίματα που κινδυνεύουμε καθημερινά. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες εν μέρη κατανοούν τη θέση μας, από την άλλη υπάρχει μεγάλο ζήτημα και έχουν απομακρυνθεί αυτή τη στιγμή από τα καταστήματα λόγω των καιρικών συνθήκων που θα χειροτερεύουν από μέρα σε μέρα, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί, όπως είχαμε πει, εξ αρχής ήμασταν υπέρ και του εμβολιασμού, αλλά και ότι δεν θέλουμε κανένα διαχωρισμό. Κατανοούμε τα υγειονομικά μέτρα και, όπως σας είπαμε και πριν, προσπαθούμε να μην κρίνουμε τα υγειονομικά μέτρα μη έχοντας γνώση πάνω σε αυτό. Δεν είμαστε υγειονομικοί, είμαστε εστιατόρες. Η εικόνα είναι πάρα πολύ θετική. Προβλέπεται ένα τεράστιο ποσοστό, για να μην σας πω απόλυτα. Πάνω από το 95% είναι σίγουρα η συμμετοχή που θα υπάρξει στο νησί μας και πανελλαδικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πολύ πιθανό να είναι από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει συμβεί ποτέ στη χώρα, και ακριβώς ο σκοπός μας είναι αυτό, να δείξουμε την δυναμική μας. Ο κλάδος μας ποτέ δεν είχε ξανακλείσει το παρελθόν. Έχουμε κάνει τις άδειες καρέκλες και την παράδοση των κλειδιών, που ήταν συμβολικές κινήσεις για να δείξουμε τα προβλήματα του κλάδου, αλλά αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο όριο, η θηλιά πλέον σφίγγει στο λαιμό μας, οπότε αυτή είναι η αρχή κάποιων κινητοποιήσεων που θα συνεχίσουν να υπάρχουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει σωστή ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.
Αύριο θα γίνει η παράδοση, αύριο στις 12 η ώρα θα γίνει η παράδοση, όπως σας είπα, στην περιφέρεια, στους δημάρχους και σε όποιους φορείς και βουλευτές του νομού μας. Αυτό είναι εδώ πέρα των στοιχείων που έχουμε για να αποδείξουμε την αληθινή εικόνα και των αιτημάτων μας που θεωρούμε ότι είναι δίκαια για να μπορέσει να επιβιώσει και ο κλάδος και όλοι οι συνάδελφοι και γύρω κλάδοι.